Είμαι πολύ χαρούμενη, η απόκριση είναι μια αγαπημένη γιορτή. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό μια μέρα να μην παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο στα σοβαρά και μικρή και μεγάλη, και μια μεγάλη γιορτή για θα παρουσιάσουμε το καρναβάλι, το παραδοσιακό όπως είναι σε πολλές πόλεις. Έχουμε 15 ομάδες καρναβαλιστές και θα κάνουμε παρέλα στην πόλη, γιορτάζουμε πολύ μαζί. Γιορτάζουμε και αυτό. Ένα χειροκρότημα! Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Θέλω όλη η Πελοπόννησος, όλη η Ελλάδα να μάθει τι σημαίνει Τρίπολη σήμερα. Να με βοηθήσετε, θα μας βοηθήσετε. Πάμε να δείξουμε ότι το Τρυπολισσιώτικο Καρναβάλι είναι το καλύτερο και μετά από τόσα χρόνια ευθέστε είμαστε από τον Αλό, το αθλητικό σχέδιο της Πελοπόννησος Dream, έτσι. Είμαστε πειρατείς. Επιτέλους η Τρίπολη έχει πάρει κόσμο και ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά. Συμμετέχουν μικρή και μεγάλη. Μικρή μεγάλη. Να απολαύσουμε τη μέρα. Πώς ήταν τόσο καιρό που δεν είχαν το καλιά μάλιστα στην πόλη και ξανά ξεκίνησε. Ήταν πάρα πολύ άσχημο και το πολύ όμορφο που ξεκίνησε ο Λίγος όταν θα κάνει την οργάνωση. Και να ξεφύγει πλέον και όλοι που είναι καλό. Και θέλω να το θυμάστε και εσείς όλοι ότι είστε ξεχωριστοί. Και όσο είστε στην Αθήνα, στο οποιοδήποτε πόλη θα είστε. Μικρή και μεγάλη, βλέπετε. Μικρή και μεγάλη από διευθυντές μέχρι γονείς λογαριασμού. Πόσο άτομα. 170. Άρα εντύπωσες είστε και το μεγαλύτερο γκρουπ, ε. Νομίζουμε. Τι θα παρουσιάσετε στον κόσμο, το θέμα σας. Είμαστε οι Μότζ, είμαστε πιο χαμογελαστή παρέα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Χαμόγελο, αγάπη, ειρήνη, ευτυχία. Από εδώ, από Τρίπολη, τρίτο δημοτικό. Μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη, κυρίως και κυρία Παλάτα. Είναι μικρή ήρωες, εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά. Πάντο δημοτικό, πάντο δημοτικό. Είμαστε εδώ να δείξουμε, Όχι, δεν είναι χορηγός. Μίμη του Σταυλεκίνου Στάρατε από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων. Μαζί με μικρά παιδιά βλέπουν μεγάλο κρούπ. Πάντα, 240 άτομα, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Παρελάστε μαζί μας με την κάμπα. Θέλω πανοραμικά πλάνα. Θέλω να γίνει χαμός σήμερα. Πώς βλέπετε από τόσο καιρό ότι βγήκε ο κόσμος έξω και διασκεδάζει. Πολύ ωραία, είναι μια πάρα πολύ ωραία γιορτή, μια πάρα πολύ ωραία παρέλαση. Θα το χαρούμε όλοι, θα περάσουμε όλοι τέλεια και θα καθιερωθεί αυτό. Γιατί ο κορονοϊός μας έχει σημασία, έτσι. Τελείως να το πάει τώρα. Τώρα αρχίζουμε καινούργια πράγματα. Τώρα. Ξαναπάμε από την αρχή. Έλα. Κάτι για την πόλη μας χρειάζεται και τα παιδιά θα το διασκεδάσουν. Ναι, το θέμα είναι Crazy Chef, τρελή
Είναι επίκαιρο. Εννοείται. Στα χέρια τα κινητά, γιατί όταν θα κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση για την... Έχει βάλει τα γιορτινά της, όλοι είναι χαρούμενοι και ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε γιορτές και χρωματίζουμε τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Διασκεδάστε, χορεύτε, απολαύστε, έχει αυτή η ζωή, καλή όψη ζωής, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Καλή Σαρακοστή. Πολλά και καλά σε όλους. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Υγεία και χαρά και μεγάλη υπομονή και πείσμα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή για τη χώρα. Ο κόσμος, από ό,τι είδατε, περίμενε αυτά τα τρία χρόνια. Πιστεύω ότι σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία στην Τρίπολη και πιστεύω να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι σε όλους καλές απόκριες, καλή Σαρακοστή και τον χρόνο να είμαστε περισσότεροι και πάλι εδώ όλοι με υγεία. Τόσο κόσμο στην Αδιάρα δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και έδινε κόσμο από πάνω κατά χιλιάδες, θα έλεγα. Ο καναβάλι της Τρίπολης επέστρεψε δυναμικά και επέστρεψε από ό,τι είδαμε για να μείνει. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή Σαρακοστή, συγχαρητήρια σε όλους που συμμετέχουν, στα γκρουπ, στους δασκάλους, στους λόγους γονέων, κυρίως στα παιδιά και βέβαια σε όλους τους συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες μας που έχουν πλημμυρίσει, όπως βλέπετε, όλη την Τρίπολη με κόσμο. Το γλέντι συνεχίζεται, Color Day τώρα εδώ στην Ταφή Άρεως και ακολούθως συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη. Σαφώς, είναι ο καιρός πολύ καλός και αυτό πάντα βοηθάει. Πάνω από 1500 άτομα που συμμετείχαν. Δεν ξέρω αν πιο παλιά ήταν πιο πολύ, αλλά σημασία έχει ότι για μετά από περίπου 7-8 χρόνια, 10 χρόνια που έχει να γίνει, είναι τεράστια η συμμετοχή, αλλά κυρίως είναι τεράστια η συμμετοχή των πολιτών. Δείχνει ότι ο κόσμος μετά από 3 χρόνια πανδημίας και περιορισμού και εκκλεισμού, θα έλεγα, θέλει να διασκεδάσει,
Γι' αυτό ο Δήμος, εμείς προσπαθούμε και όπως κάναμε και τα Χριστούγεννα, όπως κάναμε και πέρυσι το Πάσχα και το καλοκαίρι, να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο μας να διασκεδάσει, αλλά και στους επισκέπτες μας να διασκεδάσουν και να γνωρίσουν αυτή τη στιγμή που μιλούμε μέσα σε κανάλια όλη τη Πελοποννήσου. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με εθνική εμβέλεια κανάλια που αυτό σημαίνει μια διαφήμιση για την περιοχή μας, μια διαφήμιση για την πόλη μας, κάτι που όλοι το θέλουν.